Διαφορετική η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, καθώς τα έδρανα των Δημοτικών Συμβούλων κατέλαβαν μικροί μαθητές. Πρόκειται για τον θεσμό «Ημέρες Δημοκρατίας», μια προσπάθεια που αναδεικνύει την αξία του επικοδομητικού διαλόγου ως βασικού συστατικού της δημοκρατίας και αφυπνίζει τους μικρούς μαθητές σε ζητήματα που αφορούν την εξέλιξή τους, τις ανησυχίες τους και τα ενδιαφέροντά τους για την πόλη τους. Σήμερα είμαστε εδώ γιατί είναι οι μέρες δημοκρατίας με τα παιδιά από τα δημοτικά σχολεία για να μας θέσουν τις απόψεις τους, τα προβλήματά τους, να γίνει μια δημοκρατική συζήτηση για να καταλάβουν και αυτά ότι οι αποφάσεις και τα έργα που γίνονται στην Καλαμαριά δεν είναι κάτι το απλό. Φοβόμαστε περισσότερο τα μικρά παιδιά γιατί είναι πιο σκληρά, αλλά θεωρώ ότι τα μικρά παιδιά έχουν και σκέψεις και ιδέες και αποφασιστικότητα πολύ περισσότερο από εμάς. Σήμερα είναι οι μέρες της δημοκρατίας, είναι ένας θεσμός ο οποίος για τέταρτη χρονιά υπάρχει εδώ στην Καλαμαριά. Ήρθαμε σήμερα με τα παιδιά από τρία δημοτικά σχολεία για να μας πούν τις απόψεις τους σε συγκεκριμένα θέματα που αντιμετωπίζουν όσον αφορά κυρίως το σημερινό θέμα είναι οι σχολικές αυλές. Οι μέρες δημοκρατίας είναι ένας θεσμός που βοηθάει στη δημοκρατική ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των παιδιών. Επίσης φέρνουν κοντά τους αυριανούς ενεργούς πολίτες με τους δημοκρατικούς θεσμούς και θεωρούμε ότι με αυτή την έννοια είναι κάτι που βοηθάει συνολικά στην αναβάθμιση του επίπεδου και του διαλόγου και της εκπαίδευσης πάνω στη δημοκρατία μας. Οι νεαροί μαθητές που συμμετείχαν στη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου με έναν ηγετικό ρόλο τοποθετήθηκαν και εξέφρασαν τις φρέσκες ιδέες και τις προτάσεις τους πάνω στο θέμα της διαμόρφωσης του αύλιου χώρου του σχολείου τους, ώστε να χρησιμοποιείται δημιουργικά για παιχνίδια και μάθηση. Εμείς σήμερα στην ομάδα σας μιλήσουμε για την οικολογία της αυλής μας. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να προσθέσει περισσότερο πράσινο γενικότερα σε όλα τα σχολεία. Και να προσθεθούν μερικά σαν παιχνίδια. Εμείς θα μιλήσουμε για την αισθητική, για το αισθητικό κομμάτι και άλλα παιδιά θα μιλήσουν για την οικολογία. Πιστεύουμε ότι πρέπει να λύσουμε κάποιες κακοτεχνίες που υπάρχουν στα σκαλοπάτια, κάτω στο δάπεδο.